ανθρωπότητων και τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τα παιδιά μας. Στις προσπάθειές μας αυτές θέλουμε την πολιτεία πιο κοντά μας, βοηθό και συμπαραστάτη. Κληρονομήσαμε το μικρό μας νησί από τους γονείς μας με τη δέσμευση να το κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να το εγκαταλείψουμε. Αντίθετα, έχουμε ιερή υποχρέωση να το κρατήσουμε ζωντανό. Έχουμε όμως και την απαίτηση από την πολιτεία να επιλύσει τα διάφορα προβλήματα που μας απασχολούν. Θέλουμε να γίνει κατανοητό από όλους ότι η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο προϋποθέτει τη στήριξη και ανάπτυξη των μικρών νησιών και ότι το Αιγαίο δεν είναι μόνο τα μεγάλα νησιά. Για τα προβλήματα των μικρών νησιών οφείλει η κεντρική εξουσία να δείξει ενδιαφέρον, γιατί το κράτος πρέπει να λειτουργεί ισόρροπα ώστε οι κάτοικοί τους να παραμένουν εκεί απολαμβάνοντας την ισονομία. Οι λόγοι επιτακτικής ανάγκης για στήριξη αυτών των νησιών δεν είναι μόνο λειτουργικοί αλλά κυρίως εθνικοί. Η πεποίθησή μας αυτή βρίσκει ανταπόκριση στο πρόσωπό σας με τη σημερινή παρουσία σας. Τη στήριξη και τη βοήθειά σας τη θεωρούμε δεδομένη, αφού στις κατά καιρούς επισκέψεις σας στα μικρά νησιά έχετε αποδείξει έμπρακτα την προθυμία, την κατανόηση και την επίλυση των προβλημάτων τους. Για όλα αυτά που σας προανάφερα, κύριε Πρωθυπουργέ, η επίσκεψή σας αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, νόημα και βαρύτητα και σημαντικό γεγονός για το νησί μας, διότι είναι η πρώτη επίσκεψη Πρωθυπουργού από της ύπαρξης του Αγαθονησίου. Είναι σίγουρα δηλωτική του ενδιαφέροντος της επίσημης πολιτείας για έναν τόπο ακριτικό που έχει τόσο ανάγκη όσο και την απέτηση να μην τον λησμονούν. Αποτελεί λοιπόν ξεχωριστή τιμή η παρουσία σας εδώ μια μέρα σαν τη σημερινή, η μέρα εθνικής μνήμης και εορτασμού αλλά και θρησκευτικής σημασίας. Ο τόπος μας δοκιμάζεται σήμερα μπροστά στο πλήθος των παλιών και νέων προκλήσεων. Είναι επιβεβλημένη η συνεχής επαγρύπνηση όλων μας. Κοινός τόπος των προσπαθειών μας να κρατηθεί το νησί ζωντανό, κύτταρο της ελληνικής επικράτειας, απομακρυσμένο αλλά όχι αποκομμένο από τον εθνικό κορμό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την επίσκεψή σας στο νησί μας και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα, υγεία και δύναμη για το υψηλό έργο που επιτελείτε. Καλώς ήρθατε. Τώρα, γιατί, η πρώτη επίσκεψη λοιπόν Πρωθυπουργού είναι αυτή του Αλέξη Τσίπρα στο ακριτικό Αγαθονήσι. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, Ευάγγελο Κοτορό, και αναμένουμε τον Πρωθυπουργό να ανέβει στο βήμα προκειμένου να ξεκινήσει την ομιλία του. Θερμή υποδοχή σας σήμερα εδώ στο Αγαθονήσι, στην εσχατιά της Ελλάδας, εδώ που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας όπως και σε όλες τις ακριτικές γωνιές της πατρίδας μας. Εδώ που υψώνεται η Γαλανόλευκη και εδώ που φυλάται Θερμοπύλες. Και πιστεύω ότι δεν μπορούσα να βρω κάποιον πιο σημαντικό τόπο από τον δικό σας για να βρεθώ σήμερα και να απευθύνω χαιρετισμό. Σήμερα είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί σας, διότι ταυτόχρονα είναι και η μεγάλη μέρα, λαμπρή μέρα για τον ελληνισμό, μια μέρα ξεχωριστή, μια μέρα τιμής και περηφάνειας για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα όπου γης, γιατί σήμερα νιώθουμε περηφάνεια για το θάρρος και την ασίγαστη δίψα των προγόνων μας, που έβαλαν τη θεμέλια λίθο
της εθνικής μας παλιγενεσίας για να αποτινάξουν το ζυγό του κατακτητή. Νιώθουμε όμως περηφάνεια και για τα μεγάλα ιδεώδη της Επανάστασης του 21, τις αξίες του διαφωτισμού που έγιναν ο σπόρος για να καρπίσει το δέντρο της συλλογικής προόδου των λαών σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναμφίβολα, η ιστορία μας είναι μια ιστορία πλούσια και εξακουστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είναι μια ιστορία ζωντανή. Αυτός ο λαός διαχρονικά συνάντησε πολλά εμπόδια στο διάβα της ιστορίας. Στη μακρά και δύσκολη αυτή διαδρομή συναντάμε όλα όσα συγκροτούν τη σύγχρονη Ελλάδα, τα μεγάλα επιτεύγματα, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, αλλά και τις δυσκολίες που περάσαμε, τα βάσανα που περάσαμε, τις κακουχίες που περάσαμε, αλλά παραμείναμε και στεκόμαστε όρθιοι. Τα κουβαλάμε όλα αυτά μέσα μας, είναι κομμάτι μας. Η ιστορία μας δεν είναι η καταφυγή μας. Δεν επικαλούμαστε το μεγαλείο της με νοσταλγία. Η ιστορία μας είναι η δύναμή μας. Είναι η δύναμη που κουβαλάμε στην ψυχή μας και η συλλογική μας δύναμη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζει τη συλλογική του αυτοπεποίθηση ένας λαός που σε κάθε δυσκολία βρήκε τελικά τον τρόπο να την υπερβεί. Μέσα από την ενότητά του, μέσα από τη σκληρή δουλειά και την ομοψυχία, ο λαός μας βγήκε πάντα πιο δυνατός, πιο ενωμένος, πιο αποφασιστικός για το μέλλον του. Η ιστορία αυτού του τόπου λοιπόν δεν είναι, επιτρέψτε μου να πω, γραμμένη σε χρόνο αόριστο, αλλά συνεχίζει να γράφεται σε χρόνο ενεστώτα σήμερα, ιδίως που αφήνουμε πίσω μας μια σκληρή περίοδο. Και η Ελλάδα χτίζει ξανά την εθνική της αυτοπεποίθηση. Όχι με λεονταρισμούς και με κορώνες, όχι νοσταλγώντας το παρελθόν, αλλά αδράζοντας το μέλλον. Βγαίνουμε από μια επώδυνη κρίση, μια κρίση που μας πλήγωσε αλλά δεν μας γονάτισε. Και βγαίνουμε από αυτήν πιο δυνατή. Θέλω ιδιαίτερα να απευθυνθώ σε εσάς τους νησιώτες και να πω ότι εσείς ξέρετε περισσότερο από κάθε άλλον τους νησιώτες σε ένα ακριτικό νησί εδώ στα Καθονήσι και να πω ότι εσείς ξέρετε περισσότερο από κάθε άλλον τι σημαίνει με κόπους, με θυσίες να παλεύετε καθημερινά και να στέκεστε όρθιοι. Και θέλω να πω ότι για μένα ύψιστο καθήκον και πατριωτισμός είναι να ενισχύσουμε τις δικές σας προσπάθειες. Τις προσπάθειες των ανθρώπων, λίγων ανθρώπων που δίνουν καθημερινά αυτή τη μάχη. Γι' αυτό και είμαι περήφανος να πω ότι ένα από τα σημαντικότερα κατορθώματα παρά τη δημοσιονομική και σκληρή οικονομική κρίση, δημοσιονομική και οικονομική κρίση, είναι ότι καταφέραμε για τα παιδιά σας να έχουμε δασκάλους και καθηγητές από την πρώτη μέρα του σχολείου και βιβλία από την πρώτη μέρα του σχολείου. Για τον μαθητή από τον νηπιαγωγείο που παρέλασε ως παραστάτης πρώτος, προνήπιο πηγαίνει, η έμπρακτη στήριξή μας στη δίχρονη προσχολική αγωγή είναι ότι ήρθε η δασκάλα του νηπιαγωγείου εδώ για ένα παιδί, αλλά ήρθε και βρίσκεται δίπλα του και τον φροντίζει καθημερινά. Για τα τρία παιδιά του δημοτικού ότι είναι εδώ ο δάσκαλος. Για το παιδί του γυμνασίου και τα δύο παιδιά του λυκείου έχουμε 7 καθηγητές, 6 πλήρους ωραρίου και έναν ορισμένου ωραρίου, περιορισμένου ωραρίου. Αλλά είναι 7 καθηγητές εδώ και καθημερινά αγωνιούν 7 καθηγητές, μια δασκάλα και ένας δάσκαλος, 9 εκπαιδευτικοί για τα 7 παιδιά που βρίσκονται εδώ στην εσχατιά της πατρίδας μας, γιατί θέλουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου ζουν στην Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, να έχουν ίδια δικαιώματα στη γνώση, στην εκπαίδευση, στο σχολείο και στην προοπτική τους. Επίσης για μένα πατριωτισμός είναι ότι καταφέραμε μετά από πάρα πολλά χρόνια που σε αυτόν εδώ τον τόπο, εδώ στο Αγαθονήσι,
βλέπατε μονάχα τουρκικά κανάλια. Και φέραμε εμείς εδώ την τηλεόραση πριν από 2 χρόνια για να βλέπετε τα ελληνικά κανάλια, όλα τα ελληνικά κανάλια. Επίσης πατριωτισμός για μένα είναι ότι καταφέραμε να βρούμε κονδύλια μέσα στην κρίση για να στηρίξουμε τις υποδομές του νησιού, τη μονάδα της αφαλάτωσης, όπου πλέον με το έργο που δημοπρατείτε θα έχετε τη δυνατότητα να καλύπτετε όλο το νησί από τις μονάδες αφαλάτωσης χωρίς να έρχονται υδροφόρες, το λιμενικό καταφύγιο, την επέκταση του λιμενικού προβλήτα και άλλα σημαντικά έργα υποδομής. Και επίσης σημαντικό βήμα, πατριωτικό βήμα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, αλλά κυρίως είναι οι ακριτικές περιοχές. Σημαντικό βήμα είναι η καθιέρωση του μεταφορικού ισοδυνάμου για όλους τους νησιώτες μας και ειδικά για τους ακρίτες. Μέχρι πρότινος για να πας στον Πειραιά έπρεπε να πληρώσεις 85 ευρώ, τώρα με 18 ευρώ μπορείς να πας στον Πειραιά. Αυτό είναι μια σημαντική ενίσχυση, την οποία δεν την καταλαβαίνει ίσως κάποιος που ζει στην Αθήνα, αλλά την καταλαβαίνει πολύ καλά αυτός που επιλέγει να ζήσει εδώ, σε μια απομονωμένη γωνιά της πατρίδας μας. Και θέλω σήμερα, μιας και βρίσκομαι εδώ, να στείλω το μήνυμα. Δεν υπάρχει καμιά γωνιά της πατρίδας μας που δεν θα την υπερασπιστούμε ή δεν θα την προστατεύσουμε. Δεν θα την προστατεύσουμε πρωτίστως μέσα από την κοινωνική μας πολιτική και δεν θα την υπερασπιστούμε μέσα από το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεών μας. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα που οφείλουν όλοι ξανά να την υπολογίζουν. Όχι ως δύναμη επιθετική, αλλά ως δύναμη ειρήνης και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Ως μια δύναμη που προχωρεί το διάλογο και τη συνεννόηση με τους λαούς, ως κόμβο ενεργειακό στην περιοχή, ως μια δύναμη υπολογίσιμη. Και αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω και στους γείτονές μας. Στους γείτονές μας που πρέπει να καταλάβουν ότι στο Αιγαίο μόνο η συνεργασία, η συνεννόηση και η συνανάπτυξη έχει προοπτική. Όχι οι διαφορές, όχι οι λεονταρισμοί, όχι οι ψευτομαγκές και όχι οι επιθέσεις χωρίς νόημα. Πριν από λίγο είχα την τιμή να με υποδεχθούν κατά την άφηξή μου εδώ στο Αγαθονήσι και κάποια μαχητικά αεροσκάφη της τουρκικής αεροπορίας, φαίνεται 11 της ημέρας. Ήθελαν να συμμετάσχουν και αυτοί στον εθνικό μας εορτασμό. Ανάγκασαν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινα σε κάποιους χαμηλούς ελιγμούς μέχρι ότου τα ελληνικά μαχητικά, όπως πάντα γίνεται, να αναχαιτήσουν τις δυνάμεις που παραβίασαν τον εθνικό μας εναέριο χώρο. Με σκοπό άραγε τι, να παρενοχλήσουν το ελικόπτερο του Πρωθυπουργού. Πρέπει να ξέρουν ότι αυτές οι ανόητες ενέργειες δεν έχουν κανένα νόημα. Χαλάνε κυροζίνη και βενζίνη τζάμπα, είναι το μήνυμα που θέλω να τους στείλω. Πρώτον, γιατί εμείς θα είμαστε πάντοτε εκεί να υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα. Δεύτερον, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρεθεί και στο πιο απομονωμένο νησί της χώρας μας, στην πιο απομονωμένη και ακριτική γωνιά, ακόμα και αν χρειαστεί να φτάσει κολυμπώντας. Το μήνυμα λοιπόν που θέλω να στείλω σε όλους όσους μας παρακολουθούν είναι ότι εμείς έχουμε τα χέρια απλωμένα για διάλογο και συνεννόηση. Αλλά αν χρειαστεί θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε, που γνωρίζει η συλλογική μας συνείδηση από χρόνια, που μας το έχουν μάθει οι πρόγονοί μας, για να υπερασπιστούμε το δίκαιο και την κυριαρχία μας. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα η οποία θέλει την ειρήνη, το διάλογο και τη συνεργασία, αλλά είναι και μια χώρα υπολογίσιμη. Η Τουρκία λοιπόν πρέπει να προχωρήσει με ουσιαστικά βήματα στο δρόμο της φιλίας που έχουν ανοίξει οι ίδιοι λαοί μας και που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προοπτικές της εποχής μας, της εποχής του 21ου αιώνα, στο δρόμο που ανοίξαμε και που αφήνει πίσω της τις εντάσεις για τον διάλογο και για τη συνεργασία. Φίλες και φίλοι, πολίτες της ακριτικής περιοχής αυτής του τόπου μας, εδώ που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την υποδοχή σας, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, να σας πω ότι αυτός ο τόπος
Είναι ένας τόπος ιερός και τον έχουμε βαθιά μες στην καρδιά μας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τον φροντίσουμε, για να μην σας λείπουν πράγματα τα οποία στερείστε για χρόνια, δυστυχώς, σε σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες που ζουν στην υπηρετική Ελλάδα. Και θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη διαδρομή. Κλείνοντας, θέλω να πω να θυμάστε ότι ο Ρήγας έγραψε «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή». Ο Σολωμός έγραψε ότι το έθνος πρέπει να μάθει ότι εθνικό είναι το αληθινό. Σας προτρέπω και εσάς και όλους μας να κάνουμε δράση αυτές τις διδαχές. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι ο αγώνας για την ελευθερία είναι το υπέρτατο αγαθό και αυτό που μας έφερε εδώ, αλλά και να θυμόμαστε πάντοτε ότι πραγματικά πατριωτικό, πραγματικά εθνικό είναι το αληθινό. Η αλήθεια μας που τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όσοι δίνουμε καθημερινά τον αγώνα για να πάμε πιο μπροστά αυτή τη χώρα και αυτό το λαό. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Σε απευθείας λοιπόν σύνδεση με το Αγαθονήσι, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Βγαίνουμε πιο δυνατοί από μια κρίση που μας πλήγωσε αλλά δεν μας γονάτισε, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στόχος να ενισχύσουμε τις προσπάθειες των λίγων, των 7 μαθητών του νησιού, με δασκάλους, καθηγητές και βιβλία από την πρώτη μέρα του σχολείου. Πατριωτισμός, Κώστα Σκουλά, είναι να βρούμε κονδύλια, λέει ο Πρωθυπουργός μέσα στην κρίση, για να σας καλύψουμε, να φέρουμε κοντά σας σε ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια και όχι τουρκικά που βλέπατε. Αυτά είπε στους νησιώτες ο Αλέξης Τσίπρας και έστειλε και ένα ηχηρό μήνυμα στους γείτονές μας. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτή την ώρα ο δήμαρχος του νησιού του δίνει μια τιμητική πλακέτα, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία γωνιά της πατρίδας μας που δεν θα την προστατέψουμε. Η Ελλάδα, είπε, είναι δύναμη ειρήνης και συνεργασίας. Και αυτό το μήνυμα, όπως είπε, θέλω να στείλω στους γείτονές μας, ότι υπάρχει μόνο συνεργασία και συνανάπτυξη και όχι στεφτομαγγές. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός ανέφερε ένα γεγονός το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Αγαθονήσι, ότι παρενοχλήθηκε από τουρκικά αεροσκάφη το ελληνικό σκάφος που επέμενε ο Πρωθυπουργός στη συνοδεία του και, όπως είπε, το ελικόπτερο αναγκάστηκε να κάνει χαμηλούς ελιγμούς ώστε να έρθουν τα ελληνικά μαχητικά για να το αναχαιτήσουν. Αναρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός με τι σκοπό άραγε έγινε αυτό. Κανένα νόημα δεν έχουν αυτές οι ανόητες ενέργειες, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε χαρακτηριστικό ότι θα βρεθώ ακόμα και στο πιο απομονωμένο σημείο της Ελλάδας, ακόμα και κολυμπώντας, ανέφερα χαρακτηριστικά. Έχουμε, όπως είπε, τα χέρια πλωμένα για διάλογο και συνεννόηση, αλλά αν χρειαστεί θα κάνουμε αυτό που έκαναν οι προγονείς μας. Νομίζω ότι είναι ισχυρό το μήνυμα εδώ από το ακριτικό Αγαθονήσι από τον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα αναφέροντας και ο ίδιος την παρενόχληση που είχε από τα τουρκικά αεροσκάφη στον αέρα ερχόμενος για το Δωδεκάνησο, για το βορειότερο άκρο των Δωδεκανήσων, Αλεξάνδρα. Θα προστατέψουμε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Είμαστε δύναμη συνεργασίας με τους λαούς, ήταν το μήνυμα που έστειλε στους γειτονές μας ο Πρωθυπουργός. Θα υπερασπιστούμε το δίκαιο και τα συμφέροντά μας. Εθνικό είναι το αληθινό, κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας. Κώστα Σκουλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι,